Χαρακτηρίζεται για τη Ροδόπη το πρόγραμμα αναδασμού 40.000 στρεμάτων. Πριν από λίγο καιρό, ο αναδασμός πήρε το πράσινο φως από το Δήμο της Κομωτινής και την Περιφέρεια, ενώ είναι έτοιμα και τα τεύχη δημοπράτησης. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στην επίλυση ενός εκ των βασικότερων προβλημάτων ανάταξης του γεωργικού τομέα, δηλαδή τις διάσπαρτες σε πολύ μικρές ιδιοκτησίες αγροτικές εκτάσεις, και σε πρώτο στάδιο ο αναδεσμός περιλαμβάνει τα 40.000 στρέμματα και σε βάθος τριετίας αναμένεται η ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος που είναι 150.000 στρέμματα. Η πρώτη φάση που αφορά στο έργο του αναδασμού της ανατολικής πλευράς στη Ροδόπη έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιάννης Νικολαίδης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως ο αναδασμός των 40.000 στρεμάτων στα αγροκτήματα Γρατινής, Τριλωρίου, Ανθοχωρίου, Ροδίτη και Καλυθέα στη Ροδόπη σε λίγο καιρό θα είναι πια πραγματικότητα, δίνοντας ανάσα σε πολλούς αγρότες και κάνοντας τη γεωργία στην περιοχή πιο ανταγωνιστική. Βρισκόμαστε στην διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου. Οπότε έως και τότε έχουν δυνατότητα όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Και την τρέχουσα περίοδο επιμελούμαστε ξεκινάμε την δουλειά για την δεύτερη φάση του αναδασμού, που θα είναι πλέον οι αποτυπώσεις, οι τρογωνομετρισμοί και ο κύριος όγκος κυρίως της δουλειάς. Ο κύριος Νικολαίδης τονίζει πως το συγκεκριμένο έργο σύντομα θα πάρει σάρκα και οστά. Ήδη η δεύτερη φάση στην οποία μπήκε το έργο δείχνει αυτή την εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας πως θα δοθεί και ο σχετικός χρόνος που απαιτείται στους ενδιαφερόμενους για να μπουν στη διαδικασία. Θα υπάρξουν αναρτήσεις σε σημεία αυτών των περιοχών όπου επισκέπτεται ο κόσμος. Θα υπάρξουν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην ενημερωθεί. Θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, η απαραίτητη πίστοση χρόνου ώστε να προλάβει να κυκλοφορήσει η πληροφορία στις εν λόγω περιοχές και στον κόσμο γενικότερα. Και θεωρούμε ότι το μεγάλο κέρδος από αυτό το εγχείρημα θα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγής, διότι στους αναδασμούς, στις περιοχές όπου γίνονται αναδασμοί, γίνονται και κάποια παράλληλα έργα μετά την ολοκλήρωση των μελετών και του έργου του αναδασμού.